ότι είμαστε από τους πάρα πολύ τυχερούς. Γιατί εκτός που κρατάμε στα χέρια μας το βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, το Σασμό, εντάξει, παίζει, έχει πουλήσει και 80.000. Το έχουν κρατήσει και άλλοι 80.000. Έχουμε όμως και το καινούριο σου βιβλίο, το Κατά Ιωάννη, που θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, ναι. Πω. Ναι. Γεια σας, κοπέλια. Γεια σου. Τι κάνεις, πώς είσαι, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς έγινε όλη αυτή η συνεννόηση, πώς το βιβλίο σου αποφασίστηκε να γίνει σειρά. Πέρσι τέτοια εποχή, η ζωή σου ήταν διαφορετική. Ναι. Φαντάζομαι. Η ζωή μου κυλούσε στους ρυθμούς του Σασμού, αλλά δεν το ξέρατε εσείς. Α, είχε ήδη προφωσιστεί, ωραία, ας πούμε, δύο χρόνια πριν. Ναι, ναι. Όλα ξεκίνησαν από την Κύπρο, όπου σε μια παρουσίαση του βιβλίου μου σε ένα βιβλιοπωλείο, στο βάθος της αίθουσας στεκόταν ένας τύπος με ένα τζόκι καπελάκι κατεβασμένο μέχρι εδώ και μια καμπαρτίνα δερμάτινη μέχρι το πάτωμα, με τα χέρια στις τσέπες. Χειμώνας ήταν. Δεν τέριαζε. Ήταν να πιστέψει το χειμώνας που ήταν παρουσίαση. Ήταν Νοέμβρη, τέλη Νοέμβρη. Και δεν τέριαζε με το περιβάλλον τώρα όλο αυτό. Μέχρι που ήρθε και μου συστήθηκε Κώστας Κωστόπουλος, σκηνοθέτης. Διάβασα το βιβλίο σου και θέλω να το κάνω σειρά. Λέω, τι σειρά? Μου λέει, στην ελληνική τηλεόραση. Καλά, λέω, εντάξει. Το έχεις ξανακούσει αυτό? Όχι, δεν το έχω ξανακούσει. Αλλά μου ήρθε λίγο κάπως. Ναι, οκ, εντάξει, ναι, ο τύπος. Είναι τρελός. Αλλά όντως είναι τρελός και ευχαριστιέμαστε την τρέλα του. Γιατί έχουμε συνεργαστεί αρκετά με τον Κώστα. Το βιβλίο σου όμως το έχεις γράψει πολύ νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Το έχω γράψει το 19. Το 19 έγινε και αυτή η κουβέντα. Ναι. Α, αμέσως δηλαδή. Την παρουσίαση του βιβλίου αυτό. Ναι. Ωραία. Το βιβλίο δεν έχει μέσα έρωτα. Ή τουλάχιστον δεν έχει τόσο έντονα τον έρωτα. Έχει έρωτα. Δεν τον έχει με αυτό την ένταση. Αλλά δεν κυριαρχεί ο έρωτας. Δεν κυριαρχεί. Λοιπόν, έχουμε ακούσει ότι είναι μια πραγματική ιστορία. Όχι. Ότι βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Βασίζονται, κοίταξε, κυρίως τα γεγονότα που βασίζεται το βιβλίο μου είναι ιστορίες και καταστάσεις τις οποίες έζησα εγώ. Εσύ είσαι γέννημα Θρέμα, κριτικό. Όχι, γεννήθηκα στην Αθήνα. Α, και η καταγωγή σου είναι από Κρήτη. Μετά τα 18-20. Εσύ τι έζησες, κατέβηκα στην Κρήτη. Εσύ τι έχεις ζήσει? Έχω ζήσει κλειστά στόματα, ματιές και βλέμματα σκοτεινά, τα οποία σου λένε ολόκληρη ιστορία. Η οικογένειά σου είχε κάποια βεντέτα, υπήρξε κάτι στο παρελθόν? Από ό,τι λένε οι παλιοί, η οικογένειά μου ξεκίνησε να διαλύεται και άλλαξε και το επίθετό της μάλιστα. Εμείς πρέπει να λεγόμασταν Μανουσέλιδες. Και επειδή ασχολούνταν με την πέτρα, φτιάχναν πέτρινα σπίτια και αυτά, γίναμε οι πέτριδες, οι πετρούλιδες, οι πετρουλάκιδες. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα υπήρχε βεντέτα στην οικογένεια. Πώς ήταν, υπήρχε, ναι, πώς ήταν τότε? Αλλά μιλάμε τώρα την εποχή του 1840. Ένα παιδί, εσύ ας πούμε, πώς το αντιλαμβανόσουν αυτό, ότι τι είναι αυτά τα σκοτεινά βλέμματα, τα κλειστά στόματα? Όλα αυτά τα έζησα σχετικά μεγάλος, δηλαδή σε ηλικία 23-24 χρονών. Έτυχα και σε ένα πολύ άσχημο γεγονός. Ήμουν αυτό της μάρτυρας σε ένα κακό γεγονός, τέλος πάντων. Και το οποίο. Στην δολοφονία. Με συντάραξε. Δηλαδή, γιατί είναι συμβαίνει αυτό? Κάποιος πυροβόλησε, σκότωσε κάποιον μπροστά. Σκότωσε έναν άνθρωπο μπροστά στα μάτια μας. Αυτό κρατάει μπροστά στα μάτια των παιδιών. Ναι. Δεν σε άκουσα. Μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Έγινε αυτό το φωνικό. Βεντέτα, να υποθέσω. Ήταν βεντέτα, ναι. Είχε ξεκινήσει δηλαδή από μια αντεκδίκηση. Αυτό που κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να φτιάξουν το κακό και να τον γκρεμίσουν, ας πούμε, και να μην υπάρξει, δηλαδή να υπάρξει ο σασμός και η αγάπη, είναι ένα, πώς να το πω, ένα άγιο πράγμα. Πρεσβεύουν την αγάπη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που φέρουν το σασμό, που θέλουν να φέρουν, ας πούμε, αυτή την ευλογία, πρέπει να είναι υπεράνω όλων, να τους συμπαθούν όλοι, να έχουν την αποδοχή όλων. Δεν συμβαίνει αυτό. Και να, δεν συμβαίνει με όλους. Αλλά συμβαίνει σε μερικούς ανθρώπους. Και να μπορούν να μοιράσουν το καρπούζι στη μέση και τα κουκούτσια. Ναι, βέβαια. Να μην ξεφύγει από κάθε λέξη στη συμφωνία αυτή που δίνουν αυτές οι δύο οικογένειες που έχουν αυτή την αντεκδίκηση. Μετράει και πρέπει να τη ζυγιάζουν, που λένε στην Κρήτη, μια και δύο φορές. Σχετικά με την οικογένειά σου, έψαξες να βρεις πληροφορίες, πώς ξεκίνησε, πού οφείλεται, αν έχει τελειώσει. Και προφανώς έχει τελειώσει. Με κάποια οικογένεια Οθωμανών
υπήρχε για διεκδίκηση, κάποιοι σκότωσαν κάποιους, ναι, και διέλυσε η οικογένειά μου. Άλλοι έφυγαν στον Αποκόρνα, κυρίως στο μεγάλο. Στα Χανιά. Στα Χανιά. Άλλοι πήγαν στη Σιτία, στην Ιεράπετρα και στο Ρέθυμνο, αλλά ανέβηκαν και στην Πελοπόννησο και συναντάμε πολλούς πετρουλάκηδες μάλιστα και στην, ναι, Μεσσηνία, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μια βεντέτα δεν είναι ότι αφαιρεί ζωές, μπορεί να διαλύσει οικογένειες, να κρεμίσει σπίτια, για γενιές. Όχι μόνο για γενιές. Ναι, για γενιές. Αυτό είναι ότι το μεταφέρεις και στους απογόνους. Άρα πολλά πράγματα που είναι γραμμένα στο βιβλίο είναι όντως αληθινά γεγονότα. Απλά συνέβησαν σκόρπια. Είναι γεγονότα τα οποία έχω ακούσει και τα έχω χτίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θίξω ανθρώπους που μπορεί να τους θυμίζει κάτι. Και όλα αυτά τα γεγονότα που εγώ έχω ζήσει, τα έχω ζήσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Mm. Ούτε στα Χανιά, ούτε στο Ηράκλειο, ούτε πουθενά. Δηλαδή, όλα έχουν προέρθει από τα χωριά του Ρεθύμνου. Όταν πας στην Κρήτη, τι σου λένε οι τοπικοί? Είναι μια αγκαλιά ζεστή. Η Κρήτη είναι, για μένα είναι η μάνα μου, είναι η πατρίδα μου. Είναι η γη. Είναι και Άγιος Τόπος, ναι, για να τα λέμε και αυτά. Εσύ που έχεις κατέβει και πολλές φορές στην Κρήτη. Ευλογημένος τόπος στα Χανιά. Γνωρίζεις. Λοιπόν, με περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες. Και εγώ έτσι πάω, με ανοιχτή αγκαλιά και τη γεμίζω φεύγοντας με όλα τα καλά του κόσμου. Γεμίζει η ψυχή μου, γεμίζει η καρδιά μου, χαίρομαι και έχω και κουβαλώ μετά ενέργεια μέχρι να ξανακατεύω. Είσαι χαρούμενος με το πώς έχει εξελιχθεί η σειρά, γιατί πολλά πράγματα δεν είναι ίδια με το βιβλίο. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος. Οι αναγνώστες σου είναι χαρούμενοι. Η μυθοπλασία, ναι, προφανώς. Ναι, οι αναγνώστες σου τι λένε? Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ναι. Αλλά αυτό που έχουν καταφέρει και κάνουν και μας κάνει έτσι όλους να χαιρόμαστε αυτό, είναι ότι το βιβλίο έχει άλλη μαγεία. Mm. Η τηλεόραση, ναι, έχει άλλη μαγεία. Στις περισσότερες φορές κάποιος που έχει διαβάσει ένα βιβλίο μετά, ναι, βλέπει, ναι, κάτι στην τηλεόραση. Μπορεί να το δει τηλεόραση στο σινεμά όπου και απογοητεύεται. Ή τουλάχιστον να μην είναι τόσο ευχαριστημένο. Ναι. Γιατί, ναι, γίνεται αυτό? Γιατί γίνεται αυτό? Κοίταξε, στην ιστορία της λογοτεχνίας, όσα έργα έχουν μεταφερθεί είτε στη τηλεόραση είτε στον κινηματογράφο, κανένας σεναριογράφος δεν έχει ακολουθήσει ακριβώς, ναι, την πορεία του βιβλίου. Δηλαδή, κάπου θα βάλουν έναν έρωτα, κάπου, ναι, θα βγάλουν κάτι ή δεν θα δείξουν, ναι, ένα φωνικό που ίσως δεν χρειάζεται να το δείξουν. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν ένα βιβλίο. Συνήθηκε η γνώμη σου για πράγματα που θα αλλάζατε? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχες κάποιες ενστάσεις, αντιρρήσεις για κάτι? Είχα σε κάποια σημεία, οι οποίες κάποιες ακούστηκαν, κάποιες δεν εισακούστηκαν και καλά και καλώς. Γιατί έγινε το αυτό? Γιατί στην εξέλιξη της μυθοπλασίας είδαμε, ναι, ότι είχε όφελος. Εφόσον είπες καλώς λοιπόν, τι ήταν αυτό που δεν ήθελες στην αρχή και τελικά έγινε? Όχι, μικροπράγματα. Α, μικροπράγματα. Ναι. Κυρίως εγώ ήθελα να κρατήσουμε την ουσία της Κρήτης και την ουσία του Σασμού. Mm. Γιατί αυτό ήθελα, δηλαδή, μην δείχνουμε. Okay, είναι πολύ εύκολο να βγάλει κάποιος ένα όπλο και να πυροβολήσει κάποιον άλλο και να το σκοτώσει, ας πούμε, σε μια σειρά. Έτσι. Αλλά το δύσκολο είναι να δείξεις πώς φτιάχνει αυτή η κατάσταση. Πώς δηλαδή μέσα από το μίσος μπορεί, ναι, να γεννηθεί, ναι, η ευλογία, το καλό. Ωραία, αν εγώ που έχω διαβάσει το βιβλίο, ναι, και ξέρω το τέλος, θα δω το ίδιο και στο σύριαλ? Ναι, στο τέλος, ναι. Άρα το μεγαλύτερο spoiler είναι το βιβλίο σου. Αυτό, το μεγαλύτερο spoiler είναι το βιβλίο. Το μεγαλύτερο spoiler είναι οι τελευταίες σελίδες του βιβλίου σου. Το τηλεοπτικό σύριαλ ακολουθεί τη γραμμή του βιβλίου. Ναι. Δηλαδή η ιστορία είναι αυτή. Παράλληλα όμως είναι σαν ένα ποταμό που τρέχει. Mm. Όπου θα βρει χώρο το νερό, θα βγει και λίγο προς τα έξω. Έτσι γίνανε και με τις ιστορίες μέσα στο βιβλίο. Αναγεννήθηκαν νέες ιστορίες, βγήκαν νέοι ήρωες που είδαμε ότι αγαπήθηκαν από το κοινό. Και τι άλλο θέλει ένα κανάλι, ας πούμε, τι θέλει? Θέλει την τηλεθέαση. Θέλει αυτό που. Το προϊόν που πουλάει, ας πούμε, ναι, να αρέσει τον κόσμο. Κάτι τελευταίο, αν θες να ρωτήσεις κάτι. Εγώ θέλω να ρωτήσω για το καινούργιο το βιβλίο. Ότι, α, ναι, το Κατά Ιωάννη. Αυτό. Κυκλοφορεί τη Δευτέρα, λοιπόν, στην κυκλοφορία. Κυκλοφορεί τη Δευτέρα, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι το πιο αγαπημένο μου βιβλίο. Αλήθεια, Έχω βάλει όλα τα συναισθήματά μου μέσα. Όλη την εμπειρία που έχω κερδίσει από το γράψιμο αυτών των χρόνων. Και χαίρομαι πολύ γιατί τη Δευτέρα, να πω που θα το παρουσιάσω. Φυσικά. Στο Public Συντάγματος, 8.30 ώρα, με τον δημοσιογράφο τον Σταύρο Θεοδωράκη, με τον Δημήτρη. Πάλι έχει Χανιά εδώ. Χανιά είναι, ναι, ολόκληρη η ιστορία. Και αυτό στην Κρήτη διαδραματίζεται. Θα να πω, ναι. Τη Δευτέρα λοιπόν. Με τον Δημήτρη Βραχνό, τον Ορφέα Αυγουστίδη και τον Γιάννη Κότσιρα που θα μας πει. Τι παρουσιαστές μου πήρε. Αυτοί είναι τώρα οι άνθρωποι, είναι η ομάδα σου. Έτσι λοιπόν. Σε ευχόμαστε. Καλή τύχη στο νέο σου βιβλίο. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Όλα καλά. Και να το δούμε και αυτό, δεν ξέρεις.
Ποιος ξέρει. Κάνει συζητήσεις για τα βιβλία, μόνο αυτό. Μην μου πεις που και τι. Έχουν ήδη κλειστεί κάποια βιβλία. Έχουν πάρει τα δικαιώματα των βιβλίων μου. Α, οπότε. Συζητήσεις γίνονται. Κάτι μου λέει θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.